Άγγε, έχουμε στη γραμμή μας, έχουμε στη σύνδεσή μας τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, τον κύριο Γιώργο Λιλίκα. Καλή σας μέρα, κύριε Λιλίκα. Και προεδρικό υποψήφιο. Να σας ακούσουμε λοιπόν στο τι έχει ανάγκη η Κύπρος από εδώ και στο εξής. Πώς βλέπετε δηλαδή εσείς τα πράγματα έτσι όπως έχουν εξελιχθεί μέχρι αυτή τη στιγμή και πού μπορεί να βρεθεί διέξοδος? Καταρχήν να πω ότι δυστυχώς έχουμε εγκλωβιστεί σε μια λογική της Τρόικας, αποδεχόμενη και εμείς οι ίδιοι, και αναφέρομαι στην κυβέρνηση, ότι οι ανάγκες δανεισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι 17 δισεκατομμύρια. Οι πραγματικές ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα επόμενα δύο χρόνια δεν ξεπερνούν τα 7 με 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν λοιπόν απεγκλωβιστούμε από τη λογική της Τρόικας και δεν απευθυνθούμε για δάνειο από την Τρόικα και το Eurogroup για να μπορούν να μας επιβάλλουν τα δικά τους μεγέθη, τότε υπάρχουν δυνατότητες η Κύπρος να βρει άλλες πηγές χρηματοδότησης, είτε από εσωτερικό δανεισμό. Το ακούσατε το σχέδιο Β, το οποίο αυτή την ώρα συζητείτε? Συζητείτε εξ όσο γνωρίζω από την επαφή που είχα χθες και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δύο σχέδια. Ένα είναι ο εσωτερικός δανεισμός, ο οποίος μπορεί να γίνει από τους Κύπριους καταθέτες και χωρίς να χρειαστεί να πάμε σε αποκοπή ή σε φορολογία πάνω στις καταθέσεις, αλλά με την ανταλλαγή ομολόγων από την κρατική εταιρεία υδρογόνων Αθράκων. Και συζητείται και ένα δεύτερο σενάριο, το οποίο είναι πάνω στη λογική της πρότασης που ήρθε από το, μας επιβλήθηκε από το Eurogroup. Κατ' εμένα οποιαδήποτε αποκοπή, οποιοδήποτε κούρεμα... Αναφέρεστε δηλαδή στο κούρεμα, έτσι, το ηπιότερο ή σκληρότερο κούρεμα. Ναι, εάν περάσει όμως η αρχή του κουρέματος, νομίζω ότι θα είναι το τέλος της κυπριακής οικονομίας. Δεν έχω καμία αναμφιβολία για το τι θα ακολουθήσει την επόμενη μέρα. Δεν θα μείνει καμία ξένη κατάθεση στην Κύπρο. Και Κύπροι θα σηκώσουν τις καταθέσεις τους, όχι μόνο ξένοι. Θα καταρρεύσει όλο το τραπεζικό σύστημα και θα, για να κρατηθεί το τραπεζικό σύστημα, ναι, θα, έστω και μερικές εβδομάδες, θα χρειαστεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μεγάλα ποσά. Μιλούμε για δεκάδες δισεκατομμύρια. Ρευστότητα. Ναι, κύριε Λιλίκα, είναι γνωστή η θέση σας, όχι βεβαίως αυτό το κούρεμα το οποίο η Τρόικα προτείνει. Εγώ θέλω λίγο να σας ζητήσω να μείνετε και να μας κρίνετε, να μας σχολιάσετε το σχέδιο το οποίο τώρα βλέπει το φως δημοσιότητας, συζητείται αυτή την ώρα. Δηλαδή, δημιουργεί ένα ταμείο το οποίο θα μαζέψει χρήματα από εσωτερικό δανεισμό, θα στηριχτεί όμως και στα ασφαλιστικά ταμεία, θα πάρει δηλαδή και χρήματα, θα αντλήσει χρήματα από τα ασφαλιστικά ταμεία που κάποιοι λένε ότι αυτά τα γονατίσει και ίσως αδίκως. Δεύτερον, ένα ήπιο κούρεμα των υψηλότερων καταθέσεων στην Κύπρο. Και τρίτον, το κλείσιμο της Λαϊκής Τράπεζας. Εσάς αυτό τι σας λέει? Νομίζω ότι είναι λαθασμένο αυτό το πακέτο. Δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε σε κούρεμα. Καταρχήν, για λόγους αρχής, επαναλαμβάνω, αυτό θα είναι καταστροφικό. Πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα το τι θα συμβεί εάν προχωρήσουμε σε κούρεμα καταθέσεων. Το δεύτερο, δεν βλέπω γιατί πρέπει να κλείσει η Λαϊκή Τράπεζα. Υπάρχουν άλλες επαλλακτικές επιλογές. Αν θέλετε, η πώληση... Έχουμε πρόβλημα στη σύνδεση. Ελλάδα, ναι, αν θέλετε να επαναλάβετε τις εναλλακτικές που υπάρχουν για τη Λαϊκή Τράπεζα, ναι, γιατί σας ακούσαμε, είχαμε διακοπή. Η Λαϊκή Τράπεζα μπορεί να σωθεί εάν προχωρήσουμε είτε με τη δημιουργία μιας κακιάς τράπεζας, που να σηκώσει όλα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να μετατραπεί αυτή η νέα κακιά τράπεζα σε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων. Μπορεί να γίνει πώληση των υπηρεσιών της Λαϊκής Τράπεζας στην Ελλάδα για να φύγουν από πάνω της όλες εκείνες οι υποχρεώσεις που έχει. Μπορεί ακόμη να εξετάσουμε τη δυνατότητα και την προοπτική για συγχώνευση της Λαϊκής με την Τράπεζα Κύπρου. Υπάρχουν επιλογές. Το να κλείσει μια τράπεζα όπως είναι σήμερα η Λαϊκή θα έχει σοβαρές άλλες συνέπειες πάνω στην υπόλοιπη κυπριακή οικονομία. Υπάρχει ακόμα και η επιλογή της προπόλησης φυσικού αερίου. Μια επιλογή που δεν την έχει εξετάσει η κυβέρνηση. Αποδέχεται η κυβέρνηση σήμερα ότι το φυσικό μας αέριο έχει πλούτο, ότι έχει αξία. Είναι διατεθειμένη να δώσει ομόλογα με βάση την υποθήκευση μέρους του φυσικού αερίου, αλλά δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε προπόληση. Κάτι που έγινε στο Ισραήλ, στο οικόπεδο Ταμάρ, προπόλησαν το 30% των ποσοτήτων του Ταμάρ στην Γκάζπρομ. Πρέπει να το εξετάσει και αυτό το ενδεχόμενο ο Κύπρος. Και θα πρέπει να εξετάσει ακόμα και το ενδεχόμενο ενός πακέτου συνεργασίας με τη Ρωσία. Αλλά ενός ολοκληρωμένου πακέτου που να είναι
να επιτρέπει και στη Ρωσία να έχει όφελος, όπως όφελος θα έχει και η Κυπριακή Δημοκρατία. Με ποιες κόκκινες γραμμές από τη δική σας πλευρά σε αυτή την όποια συμφωνία με τη Ρωσία, διότι ο κύριος Σαρής εξακολουθεί να είναι στη Μόσχα και αυτό προσπαθεί να πετύχει. Μια συμφωνία. Δεν δείχνουν τόσο χαρούμενοι μπροστά στην προοπτική ωστόσο οι Ρώσοι. Δυστυχώς μπαίνει θέμα αξιοπιστίας πρώτο. Και αυτό το κάνει ξεκάθαρο η ρωσική κυβέρνηση. Αξιοπιστίας και του συνομιλητή. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι εμείς δεν πήγαμε με ολοκληρωμένη πρόταση. Πήγαμε για να ζητήσουμε δύο πράγματα. Και αυτά ζητά ο κύριος Σαρής. Και περιμένουμε από τους Ρώσους να μας βάλουν τους όρους τους. Ενώ έπρεπε να πάμε με ολοκληρωμένο πακέτο εμείς. Γνωρίζουμε πού είναι τα ενδιαφέροντα των Ρώσων. Ο κύριος Σαρής αυτή τη στιγμή το τι ζητά είναι να δοθεί παράταση στο δάνειο των 2,5 δισεκατομμυρίων που μας είχαν δώσει με χαμηλότερο επιτόκιο. Και τους προτείνει να εξαγοράσουν τη λαϊκή, να κάνουν την ανακεφαλοποίηση της λαϊκής τράπεζας. Δεν νομίζω να προκύπτει οποιοδήποτε όφελος για τη Ρωσία για να αποδεχτεί μια τέτοια προσέγγιση. Δηλαδή το βλέπουμε πολύ εγωιστικά εμείς από πλευράς μας. Κύριε Λίκα, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι. Πάμε στο χειρότερο σενάριο. Δεν δέχονται οι Τροϊκανοί ούτε το επόμενο σενάριο στο οποίο θα καταλήξει η κυβέρνηση με καλύτερους όρους για τη χώρα. Τι πρέπει να γίνει εκεί? Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω ότι μπορούμε να κάνουμε δικό μας εσωτερικό δανεισμό. Αν ακούγατε σήμερα στα ραδιόφωνα απλούς Κύπριους συνταξιούχους πόσο είναι διατεθειμένοι να δώσουν όλες τους τις οικονομίες, να τις δώσουν, όχι να τις δανείσουν, να τις δώσουν στο κράτος, φτάνει να ξεκουμπιστεί η Τρόικα, θα είχατε μια διαφορετική αίσθηση για το τι είναι έτοιμος ο κυπριακός ελληνισμός να θυσιάσει. Από εκεί και πέρα, επειδή ρωτήθηκα και χθες από ξένα ευρωπαϊκά τηλεοπτικά κανάλια για το εάν πρέπει να βγει η Κύπρος από το ευρώ, είπα ότι η επιλογή μας δεν είναι η έξοδος από το ευρώ. Ελπίζω όμως οι εταίροι μας να μην μας θέσουν ως επιλογή την αυτοκτονία ή την έξοδο από το ευρώ. Γιατί σίγουρα δεν θα αυτοκτονήσουν. Δεν θα αυτοκτονήσετε και... Θα φυγούν από το ευρώ δηλαδή, αυτό εννοεί. Αυτό εννοεί. Κύριε Τσαπανίδου, να κάνω μια τοποθέτηση. Και βέβαια. Παρακαλώ, ρωτήστε. Είναι ο κύριος Γκλεζάκος, κύριε Λίκα, καθηγητής οικονομικών. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Λίκα. Εκείνο που διαπιστώνω είναι ότι δεν είσαστε ενωμένοι αυτή την ώρα όλο το πολιτικό φάσμα. Εσείς κάνετε κριτική στον κύριο Σαρή που πήγε στη Μόσχα, ενδεχόμενα δικαίως ή αδίκως. Εγώ θα ήθελα να δω ότι είσαστε ενωμένοι και ότι όλοι μαζί προσπαθείτε να βρείτε μια λύση. Το δεύτερο είναι ότι. Αν μου επιτρέπετε, κύριε καθηγητά, σε αυτό. Είχε κάνει πρόταση πρώτον στον Πρόεδρο να σταλεί μία αντιπροσωπεία προσωπικότητων. Πάντως δεν έγινε. Να μην σταθούμε περισσότερο σε αυτό θα έλεγα για να πάω στο επόμενο. Εσείς βάλατε ένα νούμερο στην εικόνα το οποίο μας βάζει σε σκέψεις πολύ μεγάλες. Λέτε οι πραγματικές ανάγκες είναι 7 με 8 δισεκατομμύρια. Εάν οι πραγματικές ανάγκες είναι τόσες και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι είναι 17, εδώ η μόνη εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε ότι υπάρχει μία σκοπιμότητα. Διότι με 7-8 δισεκατομμύρια δεν χρειάζεται ούτε κούρεμα καταθέσεων ούτε τίποτα άλλο. Δεν ξέρω πόσο αυτό το νούμερό σας είναι. Η σκοπιμότητα είναι να έχουμε τρόπο να πιέζουμε. Ακριβώς. Λοιπόν, αν λοιπόν είναι το νούμερο που λέτε, αν αντέχει ας πούμε και είναι πραγματικό, τότε θα πρέπει να πάμε το μυαλό μας στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λόγο να πιέσει την Κύπρο, όπως λέει ο κ. Πάικος, και γιατί στο βάθος, όπως είπε και ο κ. Μαυρίδης, υπάρχει το φυσικό αέριο. Και τα δύο αρπακτικά, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία, σκέφτονται πώς θα υποφεληθούν από δεν αυτό. Δεν νομίζω ότι διαφωνείτε σε πολλά με τον κύριο Λίλικα τώρα, αυτή τη στιγμή πάντως. Αν ακούγατε. Αλλά είναι αυτό το νούμερο, κυρία Τσαπανίδου, όμως αυτό είναι το ερώτημά μου. Γιατί Λίλικα... αν είναι αυτό το νούμερο, ανατρέπει τα πάντα. Ανατρέπει τα πάντα. Το νούμερο καταρχήν. Τώρα, Θανάση. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή θα έχει ένα δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω του 1 δισεκατομμυρίου για φέτος. Έχει ένα δάνειο που λύγει τον Ιούνιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση 1,4 δισεκατομμύρια, μας κάνει 2,5 δισεκατομμύρια. Η εκτίμηση της Κυπριακής Κεντρικής Τράπεζας για τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των δύο τραπεζών είναι 1,9 δισεκατομμύρια. Όμως θα σταθώ στην εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Αρχής, Τραπεζικής Αρχής, που είναι η αρμόδια αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τραπεζικό τομέα. Η εκτίμηση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μας είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Και όχι 10 που λέει η ΠΥΜΚΟ με την Τρόικα. Αυτό μας κάνει 5 δισεκατομμύρια. Εγώ λέω να βρούμε ακόμα 2 δισεκατομμύρια, 7. Γιατί πρέπει να μπω στη λογική, δηλαδή να αποδεχτώ τους αριθμούς της Τρόικας? Πολύ σωστά το είπατε. Η Τρόικα δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Η Τρόικα έρχεται να δανείσει με τους δικούς της όρους
καθιστά το χρέος μη βιώσιμο και έχει σκοπιμότητα γιατί θέλει να το καταστήσει μη βιώσιμο, γιατί έχει στο μυαλό της ακριβώς τα έσοδα από το φυσικό αέριο. Μάλιστα. Λοιπόν, Θανάση, και ο Θανάσης Μαυρίδης έχει μια ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, όταν γίνεται ένας έλεγχος στις τράπεζες, ο έλεγχος αυτός είναι συνήθως ο πιο ακριβής και όχι ο έλεγχος που γίνεται εξ αποστάσεως. Εγώ θέλω να πω το εξής. Εάν τελικά δεν είναι οι ανάγκες να δικαιολογήσει 1,2 δις και είναι πράγματι 10 δις, διότι υπάρχουν επισφάλειες, θα ζητήσετε ευθύνες από τις εποπτικές αρχές της Κύπρου για τη δουλειά που κάνατε τα τελευταία χρόνια, πρώτον. Και δεύτερον. Έχει βγάλει γλώσσα μου μαλλιά να ζητώ το διορισμό ποινικού ανακριτή από το Υπουργικό Συμβούλιο και από την προηγούμενη κυβέρνηση και τη σημερινή κυβέρνηση για να εκστάσει τις όποιες ποινικές και αστικές ευθύνες. Δυστυχώς ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση το έκανε, ούτε και η σημερινή δείχνει διάθεση να το κάνει. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε διορίσει τραπεζίτη ο οποίος ήταν αντίθετος στις τράπεζες, κύριε Πρόεδρε. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Είναι απίστευτο πράγμα αυτό που συνέβη. Δύο τραπεζίτες, όχι ένα. Δύο, ναι. Εναντίον των τραπεζών. Δεύτερον, από ό,τι φαίνεται, η διαπραγμάτευση με την Τρόικα γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Συμφωνούμε σε αυτό? Απόλυτα. Γιατί θα έπρεπε να φτάσουμε σε αυτή την ώρα και να τα κάνουμε τα πάντα δραματικά? Γιατί δεν βρέθηκε μία λύση νωρίτερα? Διότι η προηγούμενη κυβέρνηση που προσκάλεσε την Τρόικα χαρακτηριζόταν από αναβλητικότητα και αναποφασιστικότητα. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό της όλη καθόλου τη διάρκεια της θητείας της. Κατά συνέπεια, ενώ είχε επιλογές, αυτό που λέμε σήμερα για το φυσικό αέριο, το έκανα πρόταση πριν καλέσουν την Τρόικα στην Κύπρο, τον περασμένο Μάιο. Δυστυχώς, μιλούσα σε όταν μία κουόντο, όπως και σήμερα δυστυχώς. Αυτό που επικρίνω σήμερα τη σημερινή κυβέρνηση δεν είναι για την άταχτη υποχώρηση στο Eurogroup μόνο. Είναι για το γεγονός ότι ενώ είχε στα χέρια του ο Πρόεδρος συγκεκριμένες κινήσεις, προτάσεις για κινήσεις που θα μπορούσε να κάνει πριν πάει στο Eurogroup για να διερευνήσει εναλλακτικές λύσεις, αν μη τι άλλο, στέλνοντας το μήνυμα στο Eurogroup ότι και στην Τρόικα ότι η κυβέρνηση της Κύπρου εξετάζει και εναλλακτικές επιλογές για να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση. Δεν εξέτασε σε βάθος καμία εναλλακτική λύση. Καμία. Πήγαμε χωρίς ούτε πλάνο Β. Πήγαμε χωρίς πλάνο Α. Και όταν γυρίζουμε τώρα πάντως στην προεκλογική εκστρατεία της Κύπρου. Όχι, 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 εκεί γυρίζουμε, σας παρακαλώ. Εκεί γυρίζουμε ακριβώς. Τι έκανε ο Χριστόφιας, τι δεν έκανε ο Χριστόφιας, τι θα κάνει. Εννέα μήνες διαπραγματεύονται τώρα. Συγχωρείτε. Μα με συγχωρείτε. Εννέα μήνες. Ναι, ο Χριστόφιας δεν υποχώρησε σε αυτά. Σε ποια να υποχωρήσει? Σε αυτά ακριβώς πρωτοσέλιδα. Κοιτάξτε, οι αριθμοί είναι αριθμοί. Ωραία. Εγώ με το να κάνω ότι δεν βλέπω τους αριθμούς δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν, αλλά μην γυρίσουμε στην προεκλογική εκστρατεία της Κύπρου. Ο κύριος Λύκας ήταν ένας εκ των υποψηφίων. Εντάξει, να μην ρωτήσουμε τον κύριο Λύκα, επειδή είναι ένας προεκλογική εκστρατεία. Όχι, όχι. Για το συγκεκριμένο θέμα. Με συγχωρείτε. Όχι, απάντησε ο άνθρωπος και να είναι καλά, αλλά δεν μπορώ να περιορίσω τις ερωτήσεις μου τώρα. Εγώ μπορώ να ρωτήσω τον κύριο Λύκα κάτι τελευταίο. Είπατε πριν από λίγο ότι αν σας καλέσουν μπροστά στο δίλημα αυτοκτονία ή ευρώ, σίγουρα δεν θα αυτοκτονήσετε. Τι εννοείτε δηλαδή, κύριε Λύκα? Στην πράξη τι εννοείτε? Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Και αν ρωτάτε, η κυβέρνηση θα έπρεπε ήδη να έχει στα χέρια της ολοκληρωμένη μελέτη για την επιστροφή στη λίρα. Ένα σοβαρό κράτος πρέπει να έχει όλα τα εναλλακτικά σενάρια και για τη χειρότερη περίπτωση, για τις χειρότερες εξελίξεις, να είναι προετοιμασμένη. Έτσι κάνει ένα σοβαρό κράτος. Δεν υπάρχει δηλαδή προετοιμασία και για αυτό το σενάριο? Δυστυχώς όχι. Και ξέρετε, αυτό το σενάριο, επειδή η περίπτωση της Κύπρου διαφέρει σε πολλά σημεία από την περίπτωση της Ελλάδας. Αλλά θέλω να πω και ακόμα κάτι. Η Ευρωζώνη, η οποία δημιουργήθηκε και λειτουργήσε ως ένα μετέωρο βήμα, όχι του Πελαργού όπως έλεγε ο Αγγελόπουλος στην ταινία του, αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ίδιας. Δημιουργήσαμε δηλαδή ένα κοινό νόμισμα, χωρίς να δημιουργήσουμε και πράτο. Σε ένα άρθρο μου που έγραψα πριν από 3,5 χρόνια για αυτό το ζήτημα. Συγγνώμη. Δεν σας ρωτήσαμε κάτι, συνεχίστε, σας ακούμε. Σε ένα άρθρο μου που είχα δημοσιεύσει πριν από 3,5 χρόνια με τίτλο «Το μετέωρο βήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», επισήμανα αυτό το μεγάλο ζήτημα και τα προβλήματα που θα δημιουργούσε το ευρώ. Γιατί ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ενιαίο κράτος, όπως είναι το αμερικάνικο ενιαίο μόσχοντο κράτος, όπου το πόσο ισχυρό ή αδύνατο είναι το δολάριο επηρεάζει διάφορες πολιτείες της Αμερικής. Όμως η κεντρική κυβέρνηση της Ουάσιγκτον, που διαχειρίζεται μέσω του προπολογισμού γύρω στο 20-25% του αμερικάνικου ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, μπορεί να εξισορροπήσει τις ανισοσκέλειες που δημιουργεί το δολάριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Και σήμερα βλέπουμε ακριβώς να εξελίσσεται ένα παιχνίδι με τη Γερμανία να θέλει να παίξει ηγεμονικό ρόλο,
να διατηρεί ένα ισχυρό ευρώ, ενώ γνωρίζει ότι το ισχυρό ευρώ εξυπηρετεί σχεδόν αποκλειστικά μόνο την δική της οικονομία και κάποιες άλλες βόρειες οικονομίες χωρών που έχουν βαριά βιομηχανία και κυρίως βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, ενώ σκοτώνει την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών του Νότου, που είναι τουριστικοί προορισμοί και εξάγουν κυρίως αγροτικά προϊόντα. Όταν έθεσε η Γαλλία πριν από μερικές εβδομάδες στο ECOFIN το ζήτημα της υποτίμησης του ευρώ, η Γερμανία δεν δέχτηκε καν να συζητηθεί. Και δυστυχώς οι χώρες του Νότου δεν είχαμε το θάρρος να συνασπιστούμε σε ένα κοινό μέτωπο, να υπερασπιστούμε αυτό το. Ναι. Αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα που δείχνει που έχει εμπλακεί σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη κυρίως. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι εάν μια χώρα φύγει από την Ευρωζώνη, όσο μικρή κι αν είναι, το ευρώ θα καταρρεύσει. Σαν χάρτινο πύργο. Μια ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, και αφορά την Ελλάδα. Για τα υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών υπάρχουν αγοραστές, δεν υπάρχουν πολιτές. Ναι, συμφωνώ ότι θα πρέπει να πολιθούν τα καταστήματα στην όσο Ελλάδα. Ήδη οι τράπεζες είναι τρεις μέρες κλειστές. Ναι. Και μια όσο εβδομάδα. Περνάει ο χρόνος, μια εβδομάδα έχετε δίκιο, όσο περνάει ο χρόνος, τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα. Ναι. Υπάρχει από εσάς μια σκέψη να πιέσετε, ανεξάρτητο τι άλλο θα συμβεί, αύριο μεθαύριο, να πουληθούν τα υποκαταστήματα σε ελληνικές τράπεζες για να είναι μικρότερες οι όποιες επιπτώσεις στην Ελλάδα? Ασφαλώς αυτό πρέπει να γίνει και θα έπρεπε ήδη να προχωρήσουν οι τράπεζες σε συνεργασία, εγώ λέω, με την κυβέρνηση. Για να σωθούν και θέσεις εργασίας, κύριε Πρόεδρε, γιατί με τον τρόπο αυτό σώζονται και 4.500 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, ανθρώπων που εργάζονται στις κυπριακές τράπεζες. Θα πρέπει να γίνει αυτό. Είναι απαραίτητο εδώ που έχουμε φτάσει να φύγουν κάποιες υπηρεσίες, κάποιες εργασίες από τις κυπριακές τράπεζες. Οι κυπριακές τράπεζες και η Τράπεζα Κύπρου ιδιαίτερα, αλλά και η Λαϊκή, όσον αφορά τις υπηρεσίες τους στην Κύπρο, τις εργασίες τους, είναι κερδοφόρες επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει. Και θα πρέπει να αναζητηθεί η καλύτερη δυνατή τιμή για να μειωθούν οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των δύο τραπεζών στην Κύπρο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας, κύριε Λίκα. Να είστε καλά.